συνάδελφός μας είναι νεκρός. Στη θέση του καθενός, συγγνώμη, στη θέση του Μίτσου, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς. Εδώ πέρα δεν ερχόμαστε να εκμεταλλευτούμε τίποτα. Δεν ερχόμαστε να καπηλευτούμε τίποτα και πόσο μάλλον το θάνατο και το χάσιμο ενός ανθρώπου που σήμερα το βράδυ δεν θα πάει σπίτι του. Ερχόμαστε εδώ πέρα όμως για να αποδοθούν ευθύνες. Όσον αφορά εμάς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Και είναι ώρα, συνάδελφοι, να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μην ξαναθρηνήσουμε κανέναν. Ούτε χειριστή, ούτε οδηγό, ούτε εργάτη, ούτε τίποτα. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε συζητήσει πάνω στα καράβια, στα διαλύματα, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα δίκτυ, ένα όρατο χέρι που προστατεύει τους ανθρώπους που δουλεύουν. Τρέχα να βάλεις παπουτσάκια, τρέχα να λύσεις και να δέσεις τα σκοτεινά, τρέχα να δουλέψεις με αέριδες και με βροχές και με χιόνια, πήγαινε στα μηχανήματα χωρίς ασφαλιστικά, αφήνουμε την πόστα λυπή για να φύγει το καράβι, για να φύγουν τα κουτιά και τελικά σήμερα θα γυρίσει ένας μας. Και αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Τα λέμε και τα φωνάζουμε 10 χρόνια τώρα. Είχαμε, δεν είχαμε σωματείο. Τι θα κάνουμε? Το καταλαβαίνετε όλοι εδώ πέρα ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε την κατάσταση. Ότι να μην πάει στράφει ένας θάνατος. Να μην θρηνήσουμε όλων. Όλοι για ένα μεροκάματο έρχονται εδώ κάτω. Κανείς δεν έρχεται για χόμπι. Κανένας δεν έρχεται για χόμπι. Φωνάζουμε για αυτά τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας εδώ και τόσα χρόνια. Σακάτιδες είμαστε. Τις μέσες μας και τα χέρια μας έχουμε αφήσει εδώ πάνω. Και τώρα αφήσαμε και ένα συνάδελφο. Και είναι ο δεύτερος. Δεν είναι ο πρώτος. Το 17 θυμάσαι ότι ο άλλος άνθρωπος έπαθε με την καρδιά του και έμεινε στον τόκο. Και ξέρετε γιατί έμεινε, συνάδελφοι? Γιατί φοβόταν να φέρει το χαρτί του. Ότι έχει πρόβλημα στην καρδιά, μην δεν του ανανεώσουν σύμβαση. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τα χαπάρια μας. Τέρμα εδώ πέρα τα παιχνίδια. Έχουμε διαφωνίες, ας έχουμε διαφωνίες. Πρέπει να γίνουμε μια γροθιά εδώ πέρα και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μισάφη πια. Μισάφη και τα κουτιά, μισάφη και όλα και τα λεφτά. Πώς θα πάτε σήμερα, ρε συνάδελφοι, στα σπίτια μας, πώς θα πάμε στις οικογένειές μας? Τι θα κάνουμε? Δηλαδή, ωραία, φτάσαμε στο αμήν. Να έρθουμε τώρα να το παίξουμε τι μετά τους προφήτες. Τα λέγαμε ή δεν τα λέγαμε, ρε, όλοι μας? Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε εδώ πέρα. Το καταλαβαίνετε ότι δεν θα αφήσουμε άλλο να πεθάνει. Αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς. Από κανέναν άλλονα. Από κανέναν άλλονα. Τέρμα πια με το φόβο και την ανασφάλεια. Πού θα πάει, πού συνεχή θα πάει αυτό το πράγμα? Μας χωρίζουνε, είσαστε έτσι, είσαστε γιουβέτσι, είσαστε κοκορέτσι. Και τι θα κάνουμε? Θα φοβόμαστε τον ίσιο μας και αφήνουμε τα κόκαλά μας εδώ πέρα.